Προφανώς δεν φταίει ο κακός μας ο καιρός. Δηλαδή δεν είναι περίεργο ότι το χειμώνα θα χιονίσει, ότι το φθινόπωρο θα έχουμε βροχές και το καλοκαίρι θα έχουμε ζέστες και ξηρασία. Υπάρχει λοιπόν αυτό το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, είναι ότι έχει ο εργαζόμενος απέναντι του ένα εχθρικό κράτος που αντιμετωπίζει την προστασία της ζωής του και της περιουσίας του, του σπιτιού του ως κόστος. Και γι' αυτό λοιπόν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις αρνούνται να πάρουν εκείνα τα στοιχειώδη βασικά μέτρα πολιτικής προστασίας. Είναι εκτός επιλεξιμότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις που στηρίζουν αυτή τη στρατηγική, τα αντικλιματικά έργα, η αντισεισμική θωράκιση, η αντιπυρική προστασία. Αυτό είναι κοινή συνισταμένη από τη μάντρα και το μάτι μέχρι τη σημερινή κατάσταση, μέχρι το τρομερό αυτό που βλέπουμε στους σεισμούς στις γείτονες χώρες να πέφτουν δηλαδή και να γκρεμίζονται όλες ολόκληρες στάσεις πυρτόκουτα σε χώρες οι οποίες ξέρουν να δίνουν 2 και 3% του προϋπολογισμού του το έτος για ανατολικές δαπάνες. Άρα υπάρχει μια τέτοια επιλογή η οποία αφήνει στα αζήτητα την αντιπυρική, την αντιπλημμυρική και την αντισεισμική προστασία. Θυμίζω ότι πέρσι τέτοια περίπου εποχή, στη Νέα Φιλαδέλφεια, εδώ στη γειτονιά μου, είχαμε με τον Μπάλο, με την πρώτη βροχή, το φαινόμενο της στρανιογέφυρας, το γνωστό συγκρότημα του πρώτου λυκείου, ένα συγκρότημα όπου διαχρονικά επί 20 χρόνια όλες οι κυβερνήσεις δουλεύουν ψηλό γαζί τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς για το κτηριακό του πρόβλημα. Και αυτό 200 μέτρα μόλις από μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις δημόσιες που γίνονται στην περιοχή. Θέλω να πω λοιπόν ότι φυσικά υπάρχουν τα φαινόμενα, όμως δεν είναι γραφτό του ανθρώπου, δεν είμαστε στην εποχή των σπηλαίων, ούτε να πνίγεται με την βροχή, ούτε να παγώνει με το χιόνι. Ταυτόχρονα κύριε Σαρετάκη, πολύ περισσότερο αυτό που είδαμε στη Νέα Ιωνία, γυναίκα να καίγεται, να χάνει τη ζωή τη επειδή πήγαινε να ζεσταθεί με ένα μαγκάλι. Το 2023, στην Ελλάδα των ενεργειακών κόμβων, στην Ελλάδα των LNG, των μεγάλων σχεδίων, στην Ελλάδα των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που κερδίζουν στα πετρελοειδή σαν τρελά, ο κόσμος να καταδικάζει στην ενεργειακή φτώχεια. Και βέβαια σε όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία συζητάμε. Σήμερα, χθες το βράδυ, ουσιαστικά σήμερα ήταν τη σημερινή ημέρα, είχαμε και αυτή την τραγική εξέλιξη με τον σεισμό στην Τουρκία. Είδαμε τα σπίτια να καταραίουμε και θα ήθελα και ένα σχόλιο και από αυτόν. Λένε κάποιοι, είναι ένα φυσικό φαινόμενο, 7,7 ρίτερ, τι να τον κάνει στο σεισμό. Λογικό είναι να υπάρχουν μεγάλες καταστροφές. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή να εκφραστεί η πιο μέγιστη δυνατή βοήθεια στους δύο αυτούς λαούς. Και λέω στους δύο αυτούς λαούς γιατί σε ορισμένα διεθνή μέσα γίνονται ορισμένες, να το πω έτσι, εξυπνάδες, εάν στη Συρία πώς και γιατί και τα λοιπά, να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι και να θυμηθούμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα, η χώρα με τη μεγαλύτερη σεισμογένεια σε όλη την Ευρώπη. Είναι μια χώρα η οποία είναι τυχερή επειδή το μεγαλύτερο μέρος των σεισμών συμβαίνουν στο θαλάσσιο χώρο, αλλά είναι ταυτόχρονα μια χώρα η οποία πραγματικά είναι αθωράκιστη. Μόνο να σας πω ότι εδώ στη γειτονιά μου, στο Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας, σύμφωνα με τα στατιστικά του Δήμου, το 86% των κτηρίων είναι πριν το 86, δηλαδή με παλιό αντισεισμικό κανονισμό, και το 62% των κτηρίων είναι χτισμένα πριν το 1970. Τα μισά και πάνω σχολεία είναι χωρίς σύγχρονο αντισεισμικό κανονισμό. Και παρόλα αυτά, παρόλο το ότι ισοπεδώθηκε εδώ η περιοχή και το 1999 και με σοβαρή ζημιά και το 2019, παραμένουν να είναι εκτός ελέγχου και ουσιαστικών μέτρων όλα τα δημόσια προσφυγικά κτίρια. Μιλήσατε για την αλληλεγγύη που πρέπει να δείξουν οι άλλοι λαοί, προφανώς και η Ελλάδα. Είχαμε σήμερα πολιτικό αρχηγό που έκανε ανάρτηση, ναι, που έλεγε ότι να κάνουμε γκάλωπα θα πρέπει να βοηθήσουμε ή όχι την Τουρκία. Την κατέβασε βέβαια αργότερα, αλλά κάποιοι είχαν προλάβει και την είχαν σώσει και την είδαμε.
Και βλέπω και στο διαδίκτυο φωνές, λέει, μα εμείς να βοηθήσουμε τους Τούρκους, είναι δυνατόν? Εμείς καλούμε το λαό να ανταποκριθεί στο κάλεσμα που κάνουν σοβαροί, που κάνει μια σειρά μαζική φορείς, που κάνει το ΠΑΜΕ, που κάνει η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Ελλάδας, που κάνουν η ΕΔΙΕ για συγκέντρωση υλικής βοήθειας, την όποια βοήθεια μπορεί, να δείξουμε την αλληλεγγύη μας σε αυτό το λαό. Αλληλεγγύη η οποία πρέπει να συνδυαστεί με την δικιά μας την πάλη, ώστε και ο δικός μας λαός να μπορέσει να αποφύγει τα χειρότερα. Γιατί θα θυμίζω μόνο πέρσι, είχαμε ένα μπαράζ σεισμικών δονήσεων στην περιοχή της Θήβας και πιο νότια, και επίσης δεν είναι πολύ μακριά οι στιγμές που είχαμε σοβαρές ζημιές και στην Ελλάδα. Άρα αλληλεγγύη στους λαούς, καταδίκη στις κάλπες που έρχονται των πολιτικών εκείνων δυνάμεων και των κυβερνήσεων που θυσιάζουν τα ζωτικά συμφέροντα, τη ζωή και το σπίτι των λαϊκών οικογενειών για να θωρακιστούν τα κέρδη του κεφαλαίου, που βλέπουν σαν κόστος το θέμα της πολιτικής προστασίας, ενίσχυση της πάλης, ενίσχυση του ΚΚΕ για να ανοίξει ένας άλλος δρόμος και στη χώρα μας και στην περιοχή. Και κάτι τελευταίο σχετικά με την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για το νόμο και την ρύθμιση που φέρνει για το κόμμα Κασιδιάρη και τις εγκληματικές οργανώσεις. Καλά, προφανώς καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι, σωστό καθώς δεν είναι το κόμμα Κασιδιάρη, γιατί από την πίσω πόρτα τόσο η κυβέρνηση αλλά όσο και η πάσα που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ εμπλέγοντας στην ουσία τον αντιτρομοκρατική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγει το δρόμο για άλλου είδους διώξεις που ξέρουμε πολύ καλά ότι θα βάλουν στο στόχαστρο το λαϊκό κίνημα και τις ριζοσπαστικές φωνές. Και το ίδιο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όποιος ήθελε να παλέψει τον φασισμό και όποιος θέλει, υπάρχει εδώ ιδού πεδίων δόξης λαμπρών να παλέψει και τον φασισμό και το σύστημα που τον γεννάει. Σας θυμίζω ότι με μεγάλη ευκολία δημοτικές αρχές δίνουν χώρο και βήμα στο κόμμα Κασιδιάρη. Σας θυμίζω ότι ο Κώστας Πελετίδης από την Πάτρα βρέθηκε υπόδικος επί ΣΥΡΙΖΑ επειδή δεν έδωσε δημόσιο χώρο στη Χρυσή Αυγή. Και σας θυμίζω ότι είναι σε εξέλιξη ξανά η δίκη της Χρυσής Αυγής, μία δίκη η οποία με ευθύνη των κυβερνήσεων που έχουν μεσολαβήσει έχει μετατραπεί σε ένα σύριαλ και πολύ φοβόμαστε και σε πλυντήριο για τις ευθύνες αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Και τέλος πάντων, ας αποφασίσουν όσοι θέλουν να βάλουν φραγμό στη Χρυσή Αυγή πώς τοποθετούνται απέναντι σε φαινόμενα όπως αυτά στο Εργατικό Κέντρο Ηλίας, που ξέρει να μην δίνει τους χώρους του για εκδηλώσεις του ΚΚΕ, ξέρουν όμως να συναντιούνται σε κοινό ψηφοδέλτιο τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή. Κύριε Σερτάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς σας και την επόμενη φορά να είμαστε κοντά και στο στούντιο.